Την επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2016 θέτει ως στόχο ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με δηλώσεις του στην εφημερίδα Washington Post. Ο Πρωθυπουργός εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι θα εγκριθούν τα μέτρα από τη Βουλή, τονίζοντας ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πως η παριθμόν ένα προϋπόθεση για το μέλλον μας είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τηρούμε όσα έχουμε υπογράψει και πρόσθεσε ότι μια ενδεχόμενη ελληνική έξοδος από την Ευρωζώνη θα ήταν καταστροφή. Η αποφασιστικότητά μας είναι δεδομένη, τόνισε ο κ. Σαμαράς, σημειώνοντας ότι οι περικοπές δαπανών ύψους 11,7 δις ευρώ έχουν να κάνουν με το να καταστεί η κυβέρνηση μικρότερη και το όλο σύστημα πιο αποτελεσματικό. Στην ερώτηση αν τα χρήματα από την Τρόικα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο κ. Σαμαράς απαντά ναι, αν πάρουμε την επόμενη δόση, η οποία ελπίζω ότι θα είναι τον Οκτώβριο, θα ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες. Υπογράμμισε δε ότι θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και να αποφευκθεί με κάθε τρόπο η συνέχιση της ύφεσης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για μεταρρύθμιση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, τον αγώνα κατά της γραφειοκρατίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Ενώ δεν παρέλειψε να προσθέσει ότι έγιναν πολύ σοβαρά λάθη από προηγούμενες κυβερνήσεις. Στη συνέχεια εξέφρασε την ανησυχία του για την κοινωνική συνοχή, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει φως στο τέλος του τούνελ, τότε ναι, είμαι πολύ ανήσυχος.